Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά στους Ανέστη. Βλέπουμε την Ανάσταση του Θεάνθρωπου Ιησού Χριστού, τον Αναστάντα Θεάνθρωπο. Και σήμερα λοιπόν είμαστε κοντά σας. Βλέπετε το όνομά μου, την ιδιότητά μου. Βλέπετε το τηλέφωνο της επικοινωνίας. Σήμερα, κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, θα χρειαστεί πολλές φορές έτσι να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα σας δώσουμε δώρα, θα μιλήσουμε για τον Θεάνθρωπο, για την Ανάστασή του, για την ελπίδα της Αναστάσεως, γιατί στην δύσκολη σημερινή πνευματική κρίση, οικονομική κρίση, χρειαζόμαστε να ενώσουμε, να στηρίξουμε όλοι τις δυνάμεις μας, να έρθει ο ένας πιο κοντά στον άλλο, να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εκπομπή λοιπόν σας σκοπό έχει την διάδοση του ελληνισμού, της ορθοδοξίας, του χριστιανισμού. Δεν υπάρχει καμία οικονομική απολαβή μέσα από αυτή την εκπομπή. Το μόνο που προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής να διαδώσουμε τις αλήθειες της πίστεως και της ορθοδοξίας. Έτσι λοιπόν αυτό θα κάνουμε και σημερινή εκπομπή. Βλέπουμε και ολόκληρη τη συγγραφική μου δραστηριότητα. Το πρώτο βιβλίο που έχω γράψει μιλάει για την έννοια της ψυχής, είναι η ψυχή, η υφή της ψυχής, η ουσία της ψυχής. Ρωτάμε, συζητάμε, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, σημερινή εποχή για την ψυχή, αλλά δεν ξέρουμε πολλές φορές τι είναι η ψυχή και πόσο πολύ επηρεάζει η ψυχή το σώμα μας, πόσο πολύ δίνει δύναμη, ενέργεια στο σώμα μας και τη συσχέτιση του σώματος και της ψυχής. Όλα αυτά τα παρουσιάζω στο πρώτο μου βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με το χρόνο, πώς την αξιοποίηση του χρόνου, την κυκλικότητα, τη γραμμικότητα του χρόνου, τα τάλαντα, όλα αυτά που είδαμε και στη Μεγάλη Εβδομάδα που τονίστηκε η διακήρυξη της Ορθοδόξης Μνημονολογίας για να κάνει με την αξιοποίηση του χρόνου και όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να κάνουμε και θα κριθούμε για τις ενέργειες και τις πράξεις μας. Το επόμενο δικό μου βιβλίο έχει να κάνει με τον νεοπλατωνισμό, με τον Πλωτίνο. Ο Πλωτίνος, ο αρχηγός του κινήματος του νεοπλατωνισμού, ο ιδρυτής, αυτός που επηρέασε τους πατέρες της Εκκλησίας, μίλησε για τη φύση, για το σύμπαν, μίλησε για το ένα, το αγαθό, για την ψυχή, για το νου, όλα αυτά στο έργο «Φύση και σιωπή» στον Πλωτίνο. Το επόμενο καινούριο βιβλίο έχει να κάνει με την σχέση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Πλάτωνας, Αριστοτέλης, μέσα από τις ηχογραφίες του Μεγάλου Μετεώρου. Αυτό παρουσιάζω στο εξώφυλλο του βιβλίου μου και έχω και άλλα στοιχεία μέσα για τους δύο αυτούς κόσμους. Και τελευταίο βιβλίο έχει να κάνει με τα θέματα της μεθοδολογίας και της φιλοσοφίας της ιστορίας, η ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, όλα αυτά τα οποία θα πρέπει έτσι να γνωρίζουμε για τον έθνος μας, για τον τόπο μας και τι πρέπει να γνωρίζουμε. Και τα πέντε βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μάλιστα κάνουμε και, δίνουμε και δώρα, δίνουμε προσφορές. Προσφορά λοιπόν ότι στους φίλους που θα αγοράσουν αυτά τα βιβλία, δωρεάν και άλλα βιβλία. Προσφορά μπορεί να κερδίσετε δωρεάν βιβλία παίρνοντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και άλλα δώρα έχουμε βάλει μαζί με αυτά τα βιβλία. Δωρεάν η μεταφορά είναι δική μας και σε μια πολύ ειδική τιμή. Και θέλουμε στο σημείο αυτό να ευχηθούμε τα χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη στον κύριο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Ευχαριστώ. Να είστε καλά κύριε Φουντουλάκη. Αληθώς Ανέστη και στους φίλους μας. Το Χριστός Ανέστη είναι ένας χαιρετισμός καθαρά ορθόδοξος που τον έχουμε εμείς καθιερώσει αιώνες τώρα και μας δείχνει τη χαρά της Αναστάσεως, τη χαρά του Αναστάντος Χριστού. Βεβαίως κύριε Ατζακλή και στο σημείο αυτό επειδή είμαστε σε μια χαρμόσυνη, σε ένα χαρμόσυνο σημείο, σε χαρμόσυνα γεγονότα είδαμε όλες αυτές τις ημέρες, βρισκόμαστε μετά το Πάσχα. Είπα λοιπόν ότι σήμερα θα δώσουμε δώρα, θα κάνουμε προσφορές. Βεβαίως. Η εκπομπή θέλει το στήριγμα, αναζητάει το στήριγμα των φίλων που παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή, που είναι πάρα πολλοί και μας ενημερώνουν μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο. Και επειδή και εσείς έχετε δημιουργήσει ωραία DVD, πείτε μας δύο λόγια και τα δώρα τα οποία δίνετε μαζί τα βιβλία αυτά. Μαζί με τα DVD, τα βιβλία είναι δώρα, τα DVD είναι το κυρίως. Να ακούσουμε και λίγο το Χριστός Ανέστη παράλληλα. Βεβαίως. Σας ακούμε και Ατζακλή. Ναι. Λοιπόν, έχουμε δώσει, έχουμε κάνει μάλλον DVD, κάθε Ευαγγέλιο, κάθε Ευαγγελιστού είναι ένα MP3, δηλαδή ένας
δίσκος χωρητικότητος 5 ωρών. 5 ωρών. Οπότε με 4 δίσκους παίρνουμε και τα 4 Ευαγγέλια. Αλλά δεν είναι μόνο τα 4 Ευαγγέλια, είναι η πράξη των Αποστόλων, είναι ο Απόστολος Παύλος κλπ. Ναι. Και με αυτά μαζί δίνουμε και βιβλία δώρο. Βεβαίως. Και βεβαίως. Να τονίσουμε ότι, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Μπορείτε τηλεφωνώντας τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο να ρωτήσετε και την εκδήλωση, τη διάλεξη της Δευτέρας που θα δώσει στο Περιστέρι. Τώρα μπορεί να ρωτήσετε επίσης, πριν συνεχίσει και να δίνουμε αμέσως το λόγο στον κύριο Ατζακλή, μπορεί κάποιος, κύριε Ατζακλή, αυτό που κάνουμε και στο διάλειμμα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή, να πυκνωθούν και οι ώρες, μπορεί να έρθει να προβάλλει. Έχουμε συνεργάτες. Τις συνεργάτες, τις ιδέες, τις πάντα σκέψεις. Το λέμε, να έχουμε συνεργάτες και θέλουμε οποιοδήποτε να μας επισκεφτεί εδώ, να μιλήσουμε, να συνεργαστούμε, να γίνουμε πολλοί και νεότεροι άνθρωποι να έρθουν, οι οποίοι είναι θεολόγοι και ξέρουν θεολογία και δεν μιλάμε εμείς για αυτά τα πράγματα. Και επειδή δεν μιλάμε, επειδή το καλό δεν εργάζεται, το κακό θριαμβεύει. Αυτό είναι το. Βεβαίως, κύριε Τζακλή. Και η Ανάσταση λοιπόν του να Χριστού. Μιλήσουμε για την Ανάσταση και κλείνοντας, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Επίσης, το άρτος και μέλι που το βλέπουμε, το άρτος αεροπλαστείο στο διάλειμμα, δίνει, κάνει ειδικές τιμές στους φίλους της εκπομπής. Βλέπετε και την έκδοση του άρτος και μέλι. Βλέπετε και τηλέφωνο, μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες και όλα αυτά τα DVD του κυρίου Ατζακλή μαζί με επιπλέον βιβλία δικά του. Τα δίνει δώρο στη σημερινή εκπομπή ο κ. Ατζακλή. Για τα βιβλία του κ. Ατζακλή, τα DVD που αναρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί όλα αυτά, κ. Ατζακλή, βοηθούν τη συνέχιση της εκπομπής του. Το τονίζουμε. Χρόνια συνεργαζόμαστε. Υπάρχουν πολλές εκπομπές δικές μας. Μάλιστα στο Μπάς, ναι, στο YouTube υπάρχουν σχεδόν όλες. Μπάς Ατζακλής, ναι, και Μέγας Φίλιππος. Μέγας Φίλιππος, όλες, πολλές εκπομπές στο κανάλι. Ναι, από ναι, πολλά παιδιά, πολλοί νέοι τα βλέπουν αυτά τα πράγματα και ξέρουν πώς θα τα. Γιατί πολλές μας ρωτούν πού μπορούν να βρουν παλαιότερες εκπομπές, να το ξεγνωρίζουν και αυτό. Στη σημερινή εκπομπή, κύριε Ατζακλή, ο κεντρικός τίτλος έχει να κάνει με την Ανάσταση και αναζητάμε το Θεό. Η ελπίδα της Αναστάσεως, αυτό θέλω να ξεκινήσουμε να μας πείτε τα όμορφα και σοφά σας λόγια, τι μπορεί να δώσει η Ανάσταση του Χριστού, αυτό που είναι στα χείλη όλων μας, σαν αγωνία, για το σημερινό, καθημερινό άνθρωπο. Καθώς ξέρετε πολύ καλά, κύριε Φιντουλάκη και αγαπητοί φίλοι, ο θάνατος είναι το πικρό ποτήρι για κάθε άνθρωπο που γεννιέται σε αυτή τη ζωή. Ο θάνατος πρώτου Χριστού ήταν αξεπέραστο πράγμα. Έτρεμαν οι παλιοί το θάνατο και για να μην τον συναντήσουν μερικοί αυτοκτονούσαν πριν πεθάνουν. Γιατί φοβόντουσαν ακριβώς το θάνατο. Αλλά ο θάνατος τώρα έχασε το κεντρί του, έχασε τη δύναμή του. Διότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε μόνο για τον εαυτό του, κύριε Φιντουλάκη και αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ και αγαπητοί φίλοι και κυρίες και κύριοι που μας ακούτε. Ο Χριστός δεν αναστήθηκε μόνο για να αναστήθει, δεν είχε καμία ανάγκη να αναστήσει τον εαυτό του ο Χριστός. Άλλωστε, γεννήθηκε στη γη, δίδαξε, έπαθε, ανέστησε ανθρώπους, αλλά έδειξε και τη δική του Ανάσταση. Γιατί? Διότι του Χριστού η Ανάσταση μας επισημαίνει ότι θα αναστηθεί και ο άνθρωπος. Είναι και η Ανάσταση του ανθρώπου, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι μόνο σήμαντο, δεν είναι ότι μόνο ο Χριστός αναστήθηκε, αλλά θέλει να αναστήσει όλους τους ανθρώπους. Η Ανάσταση είναι κρίσεως θα γίνει αυτό. Δεν θα αναστηθούμε όλοι για να πάμε κοντά στο Θεό. Δυστυχώς εκείνοι οι αρνητές του Θεού δεν θα δουν Θεού πρόσωπο. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι ναι, μεν η Ανάσταση μας δίνει το διαβατήριο για να περάσουμε στην άλλη ζωή καλύτερα από αυτή τη ζωή, αλλά αυτό το διαβατήριο χρειάζεται να είναι σφραγισμένο. Δηλαδή, χρειάζεται να περάσει από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Χρειάζεται να γίνουμε του Χριστού άνθρωποι. Παιδιά του Χριστού, παιδιά του Θεού. Γι' αυτό μας έχει προορίσει, κύριε Φουντουλάκη, ο Θεός, για να είμαστε παιδιά του Θεού. Τόσο πολύ αγάπησε ο Πατέρας, ο Θεός, τον κόσμο, ώστε τον μονάκριβο Υιό του έδωσε για να σωθεί δι' αυτού ο κόσμος και να μην χαθεί. Έτσι. Τώρα, από τι να σωθεί, θα μου πει κάποιος, και που θα έλεγε, καλά, αφού είμαστε παιδιά του Θεού, ας πάμε όλοι στο Θεό, έτσι δεν είναι? Όχι, ο Θεός έδωσε την ελευθερία να τον θέλουμε ή να μην τον θέλουμε. Γι' αυτό μόνοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν το Θεό θα σωθούν και θα πάνε κοντά στο Θεό. Εκείνοι που τον αρνούνται, εκείνοι που δεν θέλουν να διαβάσουν τι έχει γράψει ο Θεός για μέσα των προφητών του, γιατί έστειλε προφήτες πριν στο Ισραήλ, πριν εμφανιστεί ο Χριστός, είναι προφήτες οι οποίοι προφήτευσαν τον ίδιο τον Χριστό. Πώς θα είναι ο Χριστός, πώς θα διδάσκει, θα κηρύττει, ότι θα έχει ένα λόγο καταπληκτικό. Που λένε ότι και οι εχθροί του ακόμα έλεγαν ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως μίλησε αυτός ο άνθρωπος. Έτσι.
ότι θα είναι χαριέστατος, θα έχει όλες τις χάρες επάνω του. Θα είναι ένας μαγνήτης προς ανθρώπους. Οι άνθρωποι τον λατρέψανε τον Χριστό. Δεν τον αφήνανε να περπατήσει, τον σηκώνανε στα χέρια. Έτσι όλα αυτά βέβαια δεν απέτρεψαν όμως το μαρτύριό του, τη σταύρωσή του, διότι και η σταύρωσή του έπρεπε να γίνει για να αναστηθεί. Και αναστήθηκε ο Κύριος για να δώσει σε αυτό το παγκόσμιο γεγονός φως σε όλη την ανθρωπότητα, το φως του δηλαδή. Είναι η ανακεφαλαίωση της σωτηρίας μας από τον Αδάμ. Ο Χριστός κατά τους πατέρας της Εκκλησίας λέγεται κύριε Φουντουλάκη και δεύτερος Αδάμ. Βέβαια. Ενώ ο πρώτος Αδάμ παρήκουσε το Θεό, έφαγε τον απαγορευμένο καρπό που δεν μας ενδιαφέρει τι ήταν τώρα, άλλοι λένε είναι το ένα, είναι το άλλο. Συμβολικό είναι βέβαια. Βέβαια. Ο συμβολισμός μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι η παρακοή. Βέβαια. Η παρακοή. Ο συμβολισμός έχει και αυτός μια αξία, αλλά το κυριότερο θέμα είναι ότι παρήκουσε με οποιοδήποτε τρόπο, παρήκουσε τον ίδιο το Θεό, τον ίδιο τον πατέρα του, τον ίδιο τον ζωοδότη του ο άνθρωπος. Και έτσι αυτό το σφάλμα του Αδάμ, ο ίδιος ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους ότι θα σας στείλω κάποιον που θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως. Είναι το λεγόμενο πρώτο Ευαγγέλιο αυτό, αγαπητοί φίλοι. Θα το δείτε στη Γένεση, εκεί που τους καλεί να, μετά το προπατορικό αμάρτημα, μετά την πτώση τους δηλαδή, και πριν τους διώξει ο άγγελος με την πύρινη ρομφαία, ο αρχάγγελος από τον παράδεισο, ο οποίος έκατσε έξω από τον παράδεισο και δεν ήθελε να τους αφήσει να περάσουν, και αυτοί έκλαιγαν γοερά, λέει, γιατί έχασαν τον παράδεισο. Λοιπόν, εκεί τους είπε ο Θεός το εξής, ότι θα έρθει το σπέρμα της γυναικός, το οποίο, τι θα κάνει, το σπέρμα αυτό της γυναικός, θα συντρίψει τον Όφη, την κεφαλή του Όφεως. Ο δε Όφης θα πατήσει λίγο τη φτέρνα του ανθρώπου, του Υπέα αυτού, γιατί τον είπε Υπέα, έτσι το Χριστό. Ναι. Θα του πατήσει, λέει, λίγο τη φτέρνα. Ενώ ο Υπέας θα σωθεί, θα συντριβεί όμως ο Σατανάς. Πώς συντρίβει ο Σατανάς? Ο Σατανάς με το να κατανικηθεί ο θάνατος έχασε το πιο μεγάλο του ατού. Διότι το μεγαλύτερο ατού του Σατανά ήταν ο θάνατος. Γι' αυτό ήθελε τις πρωτοπλάστες να τους φέρει σε δυσκολία για να πεθάνουν. Διότι ήξερε ότι ο Θεός. Ναι, κύριε Τζακλή. Ναι. Εξάλλου, κύριε Τζακλή, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι, επειδή μιλάτε για θάνατο, βλέπετε και τους τεθνεώτες μέσα στην Ορθόδοξη πίστη, τους, όταν δεν λέμε πέθαναν, κοιμήθηκαν. Βλέπουμε ότι υπάρχει το πέρασμα ανάμεσα σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή. Είχαμε πει και το έχω παρουσιάσει σε όλα μου τα βιβλία, ότι ο Πλάτωνας μιλάει για τον αισθητό και τον νοητό κόσμο. Είναι σημαντικό αυτό, άρα το πέρασμα αυτής της ζωής, κύριε Τζακλή, με την άλλη ζωή τονίζεται, γι' αυτό το πέρασμα αυτό έχει να κάνει με την ουσία της φιλοσοφίας και της ορθοδοξίας. Το πέρασμα είναι το Πάσχα των Εβραίων. Όπως οι Εβραίοι πέρασαν αυρώσεις ποσίν, δηλαδή χωρίς να βρέξουν τα πόδια τους, πέρασαν από τη Αίγυπτο της σκλαβιάς, την πατρίδα τους, την ελευθερία. Με το Πάσχα εξάρτητο είναι πέρασμα, το που είπατε, πέρασμα, είναι πέρασμα. Ναι, μα το λέμε και Πάσο, έτσι, ναι, Πάσο. Ναι, ναι. Το λέμε και Πάσα, στην ποδοσφαιρική γλώσσα, ναι. Πέρασμα, περνάω. Το πέρασμα, πάσα, υπάρχει έτσι. Το πέρασμα. Πασάρω θα πει περνάω. Και απλά υπάρχουν και 2-3 γεγονότα και να συνεχίσετε αμέσως. Ναι. Βλέπουμε ότι έχουμε από τα Ευαγγέλια έτσι, κάποια αποσπάσματα που βλέπουμε ότι οι γυναίκες, όπως είπατε και στην προηγούμενη εκπομπή και λέμε επιγραμματικά και σήμερα, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος, ότι ο βράχος βρήκαν, όπως λέει στο κατά Μανθαίος, στο κατά Μάρκος, κατά Λουκά, ότι οι γυναίκες στον τάφο ανακάλυψαν λοιπόν ότι ο βράχος φράγησης είχε αποκυλιστεί. Αυτό που γνωρίζουμε, για να πούμε και εσύ και 2-3, τα της Αναστάσεις σημαίνει. Πολύ ωραία. Που πει, κυρία Τζακλή. Καλά κάνετε μνήμα αυτό το γεγονός. Ναι, έχουμε επίσης, λέει, από ό,τι και ενθυμούμε και όλο σημείο αυτό, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι ο θεάνθρωπος μετά την Αναστασή του, ότι το πρώτο πρόσωπο που είδε ήταν η μητέρα του, λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γιατί έχουμε ένα σημαντικό ζήτημα, είναι το ζήτημα επίσης το σώμα του, όπως είπαμε και την προηγούμενη εκπομπή, να μας πείτε, του θεάνθρωπου, και είναι το πνευματικό του σώμα, της Αναστάσεως, ναι, του σώμα του. Ποιο άτομα συνάντησε, ναι, να ακούσουμε λίγα. Ας το πάρω από την αρχή, λοιπόν. Ναι, ναι, σας ακούμε. Οι Φαρισαίοι, πάνω στα ατοπήματα που έκαναν επί του Χριστού, φοβερά και τρομερά, τον εσκότωσαν δηλαδή αδίκως, έκαναν μια δίκη παροδία, όπως ξέρετε, ούτε δικηγόρο υπερασπίσεως είχαν, ούτε
το δικάσαν, ούτε απολογία καθίσανε να ακούσουν κλπ. Ο Χριστός δεν ήθελε να απολογηθεί, γιατί ήξερε, τους είπε, και να σας πω ό,τι σας πω, δεν θα... εσείς θα με σταυρώσετε, ας πούμε. Θα κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε. Το ήξερε και γι' αυτό δεν μιλούσε. Αλλά ένα από τα τοπήματα τα μεγάλα, κύριε Φουντουλάκη, που έγινε ήταν ότι έκλεψαν, λέει, το σώμα. Και ποιοι το έκλεψαν, αφού είχαν βάλει 16 φρουρούς, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είχαν βάλει 16 φρουρούς. Οι οποίοι αυτοί οι φρουρού κάνανε βάρδιες, έτσι, 24 ώρες βάρδιες, για να μην κλαπεί το σώμα. Όταν έφυγε ο Χριστός μέσα από τα χέρια τους, αυτών των στρατιωτών, διότι δεν μπορούσε να τον κρατήσει το μνήμα το Χριστό, μετά από 33 ώρες έγινε κάτι σαν έκρηξη, σαν λάμψη. Όχι πως πεκτάθηκαν χώματα και πέτρες, αλλά έγινε μια τέτοια λάμψη, κοφατική λάμψη, η οποία τους ακινητοποίησε αυτούς τους ανθρώπους και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Και έτσι ο Χριστός αναισθήθη με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτοί πήγανε στους Φαρισαίους και είπανε, παρόλο που φυλάγαμε εκεί, δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε τον Χριστό. Ο Χριστός μας έφυγε μέσα από τα χέρια. Και λέει, πέστε εσείς τότε ότι την ώρα που κοιμούσασταν, λέει, το έκνεψαν οι μαθητές. Αν γίνει κάτι, λέει, αν ο Κέσσαρας θέλει να δει και να κάνει αναψηλάφιση, ας πούμε, του θέματος, θα σας καλύψουμε εμείς με το ανακοιμάτι. Αν κοιμάται κανείς, μπορεί να είναι μάρτυρας. Όταν κοιμάται κανείς, μπορεί να δει. Αφού κοιμάται, δεν μπορεί να είναι μάρτυρας. Δηλαδή, οι ίδιοι με το να βάλουν φρουρά, εδόξασαν την ανάσταση του Χριστού παγκοσμίως. Ναι. Δηλαδή, αγαπάει, λέει ο Θεός, τον κλέφτη, αγαπάει και τον. Θα έπρεπε λοιπόν να γελάμε έστω και όταν έλεγαν ότι έκλεψαν το σώμα οι μαθητές. Μετά, ψυχολογικά να το πάρουμε. Οι μαθητές μπορούσαν να κλέψουν το σώμα του Χριστού τη στιγμή που περίμεναν να αναστηθεί και ότι είναι Θεός και ότι είναι Παντοκράτορας και ότι είναι δυνατός. Αν δεν αναστηνόταν ο Χριστός, θα ήταν τόσο απογοητευμένοι που θα φεύγαν σε άλλες χώρες ίσως. Όχι θα έκλεβαν το σώμα, να το κλέψουν, θα το μισούσαν πρέπει το Χριστό αν δεν αναστένετο. Λοιπόν, οπωσδήποτε η Ανάσταση του Χριστού δικαιολογεί τη δύναμη που είχαν οι μαθητές μετά που τους είδε ο Χριστός και πήραν θάρρος και δύναμη τόση, ούτως ώστε να διδάξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα μέρη. Πήγανε παντού, στην Κύπρο, στην Ανατολή, στη Δύση. Ο Θωμάς έφτασε μέχρι τις Ινδίες. Ξέρετε το θέμα. Θα το πούμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, ζεγόμενη εβδομάδα. Ναι. Να μην τα πούμε όλα μαζί. Ναι, κύριε Τσακλή, βεβαίως, και επειδή μιλάμε για πίστη κιόλας, ο τίτλος είναι «Στην εποχή μας αναζητάμε το Θεό», έχουμε και είχαμε δείξει ένα μεγάλο σημάδι, θεϊκό σημάδι που είναι το Άγιο Φως, μάλιστα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από την φετινή... Εκεί τελείωσαν τα ψέματα. Ναι, το φετινό, φετινή αφή του Αγίου Φωτός, κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει έναν από τον Άφλιο, θα το δείξουμε και την επόμενη φορά, που ενώ κάποιος δηλιάζει, είναι κάποιος άλλος που βάζει το χέρι του, ουσιαστικά το πιάνει και δεν καίγεται. Θέλοντας... Η αφή του Φωτός. Ναι, σε όλα αυτά τα γεγονότα, σε όλα τα θεάρεστα πράγματα που μας συμβαίνουν στην καθημερινότητα, κύριε Τζακλή, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές τα μάτια της ψυχής μας, η πίστη μας, μας βοηθάει πώς να τα αντιληφθούμε, να τα συλλάβουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε. Ξέρετε, κύριε Φουντουλάκη, ναι, κύριε Τζακλή, ότι το Άγιον Φως, Γιώργο μου αγαπητέ, ναι, βγαίνει μόνο στον Ορθόδοξο Πατριάρχη. Ναι. Δεν βγαίνει στον Αρμένιο και στον Ιταλό και σε άλλους πατριάρχες, στον Πάπα κλπ. Δεν βγαίνει. Βγαίνει μόνο στον Ορθόδοξο. Γιατί βγαίνει μόνο στον Ορθόδοξο, αμέσως θα σας εξηγήσω. Διότι κάποτε, όταν οι Άραβες είχαν κατακτήσει την Ιερουσαλήμ, πήρανε θάρρος ο Αρμένιος Πατριάρχης και μπήκε αυτός να βγάλει. Ναι, Νίκη Ατζακλή, ναι. Λοιπόν, μπήκε μέσα ο Αρμένιος Πατριάρχης, έκανε προσευχές, έκανε αυτό, τίποτα, καθυστερούσε, δεν έβγαινε το Άγιο Φως. Πέρασε μία ώρα, μία μισή ώρα. Ο Ορθόδοξος όμως ευρίσκεται πίσω σε μια κολόνα του ναού, ναι, η οποία αυτή η κολόνα, αν πάτε ποτέ στο Ιερουσαλήμ, θα τη δείτε. Την ώρα, ναι, που, ναι, την ώρα που, έκλαιγε, την κολόνα, που έκλαιγε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης και δεν μπορούσε να πάρει αυτό το φως, τι έγινε. Σκίστηκε η κολόνα. Ναι, ναι, ναι. Με ένα ξαφνικό θόρυβο. Κάποιος, ναι. Σκίστηκε η κολόνα και άναψε τις λαμπάδες του Ορθόδοξου Πατριάρχη. Ναι, ναι. Από τότε λοιπόν που είδαν αυτό το θαύμα αυτοί οι άνθρωποι, πίστεψαν ότι πραγματικά μόνο ο Ορθόδοξος μπορεί να βγάζει το Άγιο Φως. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, την ώρα που έγινε αυτό, υπάρχει ένα τζαμί μέσα στον Παναγιο Τάφο, στην αυλή του Παναγίου Τάφου, υπάρχει ένα τζαμί. Ναι. Και ο Τούρκος, ο ημάμης, ο οποίος ήταν επάνω και έκανε τα δικά του, ναι, αντιπερισπασμό, ας το πούμε έτσι, όπως θέλετε, πέστε το εκείνη την ώρα, προσήφιετο. Την ώρα που έβγαινε το Άγιο Φως, αυτός προσήφιετο για τον Αλλάχ. Εν πάση περιπτώσει. Τι έγινε, είδε αυτό το σκίσιμο της κολόνας, άκουσε το θόρυβο, είδε την καπνίλα που βγήκε από την κολόνα, γιατί βγήκε και καπνός από ναι, την. Ναι, ναι. Δηλαδή όλα τα σημάδια, και οπτικό σημάδι και ακουστικό σημάδι, και φως βγήκε και άναψε τις λαμπάδες του Πατριάρχη μας.
Λοιπόν, ο Τούρκος αυτός είπε ο αληθινός Θεός είναι αυτός των Ρωμιών. Γιατί δεν μπορούσε εκείνη την ώρα να αμφισβητήσει αυτό το θαύμα. Και ξέρετε τι έγινε. Τον έριξαν χάμο. Ναι. Και πέφτοντας αυτός μαρτύρησε, έπεσε και σκοτώθηκε ο άνθρωπος αυτός. Και τον έχουμε εμείς Άγιο της Ορθοδοξίας. Δηλαδή μάρτυρα, όχι Άγιο, μάρτυρα της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Χόντζας τον έλενε. Ο Όσιος Χόντζας. Λοιπόν, αυτά είναι ιστορικά γεγονότα. Από τα οποία όταν πάει εκεί πέρα κάποιος να ξεναγηθεί, θα του τα πούνε. Αλλά τα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα κρατάνε κρυφά. Για πότε θα τα πούνε στον ελληνικό λαό, αυτά να τα μάθει ο ελληνικός λαός. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να τα ξέρουμε εμείς σαν Έλληνες ότι έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Εξάλλου, γι' αυτό λέμε στο σημείο αυτό και θα προχωρήσει αμέσως και η Ατζακλή, ότι επειδή πολλές φορές μας ρωτάνε, σας ρωτάνε, μας ρωτάνε πολλοί φίλοι, μπορείτε να έρθετε να προβάλλετε το έργο σας, αυτό που θέλετε να παρουσιάσουμε, αυτό που θέλετε να μαθευτεί προς τα έξω. Προβάλλετε το έργο σας, την εργασία, πνευματική, σωματική. Και επειδή είμαστε μια εποχή, κυρίες και κύριοι, που όλοι αναζητούμε και την χαμηλότητα στις τιμές, αυτό μπορούμε να το καταδείξουμε, να το δείξουμε μέσα από την εκπομπή, γιατί ενδιαφερόμαστε και για σώμα και για ψυχή. Και επειδή σημαίνει η εκπομπή, είχαμε όλα αυτά τα γεγονότα, είμαστε μέσα από αυτά τα χαρμόσυνα γεγονότα, δίνουμε και δώρα και μπορεί να κερδίσετε δωρεάν βιβλία. Κερδίστε δωρεάν βιβλία στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν τηλεφωνήσετε τώρα, μπορεί να σας ενημερώσουν για τα δώρα της εκπομπής. Ο κ. Ατζακλής έχει δημιουργήσει ωραία DVD. Μπορείτε να ρωτήσετε για τα δώρα που δίνει και ο κ. Ατζακλής, τις προσφορές που κάνει, τα δώρα που κάνει. Και επίσης το Άρτος και Μέλι, επειδή διαφερόμαστε και για το σώμα, κάνει διάφορες προσφορές στους φίλους της εκπομπής. Και επαναλαμβάνω, για όποιον επιθυμεί να προβάλλει, να παρουσιάσει το έργο του. Το οτιδήποτε μπορεί να έρθει, προβάλλετε λοιπόν το έργο σας στην εκπομπή μας για να δουν πολλοί φίλοι που μας ρωτούν συνέχεια για πράγματα της καθημερινότητάς μας. Τώρα θα κάνουμε μια μικρή έτσι. Θα δούμε τη γη λίγο από ψηλά. Δηλαδή, θα περάσουν κάποιοι αιώνες πριν για να δούμε το σχέδιο του Θεού. Ναι. Ο Θεός επέδευσε ένα λαό μέσα στην έρημο 40 χρόνια να πηγαίνει να βρει, ας πούμε, την εστία του μαζί με τον Μωυσή. Εκεί, αναπόσπαστοι και μέσα στην έρημο, που δεν είχαν τίποτα να μαγειρέψουν και να φάνε, παρά τους έστελνε ένα πράγμα το οποίο το έλεγαν μάνα, έτσι, σαν χιόνι ένα πράγμα το οποίο είχε τη γεύση της τηγανίτας. Και έκανε μόνο για 24 ώρες. Μετά σάπιζε αυτό. Τους έστελνε λοιπόν το μάνα. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, να έχουν ούτε κτηνοτροφία, ούτε να καλλιεργήσουν εκεί, που τίποτα. Ήταν μέσα στην έρημο. Και τους είπε ότι θα στείλει τον Υιόν του ο Θεός και θα τον φωνεύσουν αυτοί αντί για να τον δεχτούν. Και όντως, πραγματικά, αφού φώνευσαν πολλούς προφήτες οι οποίοι προφήτευσαν τον Χριστό, τι έγινε? Φώνευσαν και τον ίδιο τον Μεσσία τους. Φοβερό δυστύχημα για αυτό το λαό. Έτσι. Ναι. Η αμαρτία τους αυτή, το ότι αποχωρίστηκαν τον Χριστό, είχε συνέπειες. Ποιες συνέπειες? Μετά από 33 μέχρι το, από το 33 μέχρι το 70, πόσα χρόνια, ας πούμε, είναι 37 χρόνια. Ναι. Μετά από 37 χρόνια ακριβώς, πάει ο Τίτος, στρατοπεδεύει στην Ιερουσαλήμ, επειδή γίνονταν επαναστάσεις κλπ. Και τι γίνεται? Ενώ έχουν δώσει οδηγίες να μην γκρεμίσουν το ναό του Σολομώντος, επειδή ήθελαν το χρυσό οι Ρωμαίοι του ναού του Σολομώντος, τόση ήταν η μανία των στρατιωτών, που το περιγράφει ο Ιώσιπος ο ίδιος, ο ιστορικός τους εκεί πέρα, και άλλοι ιστορικοί που μιλάνε για τον Χριστό, γιατί είναι και ο Τάκητος και ο Σουετώνιος και ο Ιώσιπος που μιλάνε για τον Χριστό. Δεν είναι μόνο οι τέσσερις Ευαγγελιστές, να το ξέρουμε αυτό. Και είπαμε ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην ελληνική, επειδή τότε η ελληνική γλώσσα ήταν όπως είναι σήμερα η αγγλική. Ναι, μίλαγαν σαν δεύτερη γλώσσα όλοι οι λαοί. Η ίδια δοδή είναι σε όλη την οικουμένη. Λοιπόν, κατέστρεψαν τελείως τον ναό και του έβγαλαν και τα θεμέλια, γιατί ναι, κυκλοφορούσε η άποψη ότι και στα θεμέλια του ναού έχουν κρύψει οι Εβραίοι τι? Ράβδους χρυσού, χρυσάφι. Είχαν κρύψει, λέει, στα θεμέλια. Γι' αυτό οι Ρωμαίοι στρατιώτες μεταξύ τους ήταν πληροφορημένοι κλπ. Πράγμα που δεν συνέβη δηλαδή. Αλλά ήταν τόση η μανία των στρατιωτών που δεν άφησαν πάνω πέτρα επάνω στην πέτρα. Το λέει και ο Χριστός. Δεν θα μείνει πέτρα επάνω στην πέτρα. Όταν είδε ο Χριστός τον ναό, δεν τον εθαύμασε όπως τον εθαύμασαν οι άλλοι, διότι ήξερε τι θα επακολουθήσει μετά από χρόνια. Και μάλιστα έκλαψε όταν είδε την τύχη της Ιερουσαλήμ και λέει: Η Ιερουσαλήμ θέλει σαν τα παιδιά σου να τα συνάξω όπως η όρμη θα μαζεύει τα κοτόπουλά της. Αλλά εσείς δεν θελήσατε και αφήνετε το σπίτι σας έρημο. Δηλαδή ο Σατανάς θα σας διαλύσει εδώ πέρα. Και πράγματι το 70 μετά Χριστόν, λοιπόν, μπήκαν οι Ρωμαίοι και σκότωσαν πόσους, αγαπητοί μου φίλοι, πόσους Εβραίους λέτε ότι σκότωσαν? Πάνω από μισό εκατομμύριο. Τους εσταύρωναν.
Και όταν δεν είχαν δέντρα για να τους σταυρώσουν, τους σταύρωνε πάνω στους τοίχους με καρφιά. Έπαθαν μεγάλη πανολεθρία από τους Ρωμαίους οι Εβραίοι το 70 μετά Χριστόν, 37 χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Λοιπόν, αυτό είναι στα ιστορικά γεγονότα τα οποία πρέπει να τα ξέρει κανείς και να τα λαμβάνει υπόψη του. Ήταν ο πρώτος διασκορπισμός, η πρώτη διασπορά των Εβραίων ανά τον κόσμο. Ναι. Ταλαιπωρήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι που να ξαναγυρίσουν στο Ισραήλ μετά από 2.000 χρόνια. Ναι, κύριε Τσακίδη, θα συνεχίσουμε να πάμε στο διάλειμμα της εκπομπής. Να πάμε στο διάλειμμα και να συνεχίσουμε. Περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής και επανερχόμαστε με τη συνέχεια της εκπομπής. Μπορείτε τώρα να τηλεφωνείτε στο τηλέφωνο που είδατε κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους για να ρωτήσετε πληροφορίες για τα βιβλία και για τα δώρα της εκπομπής. Και περνάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Για άλλη μια φορά είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι εκπομπές συνεχίζονται. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να συνεχίσουμε αυτές τις εκπομπές. Δίνουμε και δώρα σήμερα. Βλέπουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τα βιβλία μου. Βλέπετε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Η μετάβαση του ανθρώπου. Στον υπερουράνιο τόπο, στον κόσμο των ιδεών, όπως πολύ όμορφα μας περιέγραψε και ο Πλάτωνας, η έννοια του χρόνου. Το επόμενο βιβλίο ομιλώ για την σχέση της σιωπής και της φύσης στον νεοπλατωνισμό και στον Πλοτίνο. Αρχαία ελληνική φιλοσοφία και πατερική θεολογία, όλοι οι φιλόσοφοι στη σύνδεση που γίνεται με την πατερική σκέψη, με το Βυζάντιο, πώς οι μοναχοί διέσωσαν διάφορα αρχαία φιλοσοφικά κείμενα. Όλα αυτά περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας, η ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας και την αξία που έχει η ιστορία. Η όποιον επιθυμεί μπορεί να τηλεφωνήσει τώρα, να ρωτήσει πληροφορίες για τα δώρα της προσφορής της εκπομπής, τα δώρα που δίνει και ο κύριος Ατζακλής μέσα από τα δικά του DVD, μέσα από τα δικά του συγγράμματα, μέσα από τα δικά του βιβλία. Όλα αυτά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να κερδίσετε δωρεάν βιβλία, σας κάνουμε τα δικά μας δώρα. Σαν μια ένδειξη στήριξης, σαν μια ένδειξη αλληλοϋποστήριξης ουσιαστικά και αγάπης προς το τηλεοπτικό κοινό, ουσιαστικά η εκπομπή έχει ιεραποστολικό χαρακτήρα, δεν έχει καμία άλλη οικονομική ανταμοιβή. Και επίσης είδαμε και στο διάλειμμα το αρτοζωοπλαστείο Άρτος και Μέλι που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη. Μπορείτε να πάτε από εμάς, το ζωοπλαστείο αυτό κάνει ειδικές τιμές και επίσης μπορεί να προβάλλετε. Επειδή πολλές φορές μας ζητούν, μας, και στον κύριο Ατζακλή και σε μένα πολλοί φίλοι, έχουν ιδέες, σκέψεις, έχουν καταστήματα, έχουν διάφορα άλλα πράγματα που θέλουν να προβάλλουν, να ακουστούν ιδέες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στο τηλεφωνικό μας κέντρο, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Και τέλος, την Δευτέρα το απόγευμα θα ευρίσκομαι στο Περιστέρι. Η είσοδος σε όλες τις διαλέξεις που δίνω, σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνει αυτή η εκπομπή είναι δωρεάν πάντοτε. Δεν έχει σκοπό να καμία άλλη απολαυή. Μπορείτε να ρωτήσετε επίσης πληροφορίες για την εκδήλωση της ερχόμενης Δευτέρας που αυτή η εκδήλωση θα γίνει στο Περιστέρι το απόγευμα. Και πριν συνδεθούμε με τον έναν αξιότιμο διακεκριμένο ιερέα καθηγητή θεολογίας, πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, μέχρι να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας επικοινωνία, να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Ατζακλή για την Ανάσταση, κύριε Ατζακλή. Μάλιστα. Η Ανάσταση του Χριστού σηματοδοτεί και την Ανάσταση την ειδική μας. Αυτό το είπαμε, ότι θα αναστηθούμε κι εμείς κατά το πρότυπο του Χριστού. Γιατί ναι. Πώς θα αναστηθούμε, είπατε εσείς προηγουμένως ότι ο Χριστός πήρε ένα σώμα όταν αναστήθηκε. Ναι. Αυτό λοιπόν το σώμα θα πάρουμε κι εμείς. Κατά αναλογία. Είναι το πρώτο λούβι της Αναστάσεως, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, είναι αυτός που μας έδειξε το δρόμο πώς θα αναισθηθούμε με τα θάνατο εμείς οι άνθρωποι. Είναι καταπληκτικό να το σκεφτεί κανείς. Αυτό το σώμα του Χριστού περνούσε μέσα από τείχους. Αυτό το σώμα του Χριστού εξαφανίστηκε ξαφνικά στην ώρα από το τραπέζι. Δύο μαθητές του, όταν περπατούσαν στο δρόμο προς τους Εμαούς, τους πλησίασε ο μόλις αναστημένος Χριστός. Είχε δύο μέρες που είχε αναστηθεί και τους λέει: Γιατί σας βλέπω εσάς έτσι κατσούφιδες και στεναχωρημένους. Λέει: Δεν έμαθες εσύ τι έγινε εδώ πέρα. Λέει: Τι έγινε. Εδώ, λέει, είχαμε το δάσκαλό μας, λέει, τον οποίον τον έπιασαν, τον εκρέμασαν στο σταυρό, σαν κακούργο, τον έθαψαν και τώρα είναι, λέει, τρίτη μέρα, τέταρτη μέρα και δεν έχει ακόμα δώσει σημεία. Αχ, βρε παιδιά, τους λέει, τόσο βραδύ είναι το κεφάλι σας στο να σκέφτεστε σωστά. Τι λένε οι προφητείες, λέει, δεν λένε ότι ο Μεσσίας θα αναστηθεί. Έχετε αμφιβολία ότι ο Χριστός ο Μεσσίας αυτός που είχατε για δάσκαλό σας αναστήθηκε.
Τέλος πάντων, να σας αναπτύξω τα χωρία αυτά. Και άρχισε να τους αναπτύξει τα χωρία και φτάσανε μετά από 2 ώρες, φτάσανε στον προορισμό τους. Μόλις κάτσανε στο τραπέζι, ο Χριστός ευρέθη για νετέρα μορφή. Και το έχουμε εξηγήσει γιατί είναι νετέρα μορφή ο Χριστός, κύριε Φουντουλάκη. Διότι θέλει να πάει σε πολλά πρόσωπα να μας δείξει ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Εγώ είμαι μοναδικός μεν, αλλά σαν άνθρωπος θέλω να, και κάθε άνθρωπος να έχει το χριστικό επίπεδο που έχω εγώ. Δηλαδή, γι' αυτό λέει και στην άλλη περίπτωση, στο Ευαγγέλιο μέσα, όταν κάνεις ένα καλό στο μικρότερο και στον αφελέστερο, στον απλούστερο άνθρωπο που θα το κάνεις, το έχεις κάνει σε μένα, στο φτωχότερο άνθρωπο. Δηλαδή, παίρνει ο Χριστός επάνω του τη μοίρα του ανθρώπου που πάσχει, έτσι, στον Πάσχοντα, όταν κάνουμε κάτι, γιατί λέει, πήγα στη φυλακή και δεν ήρθατε να με δείτε. Θα φύγετε μακριά από μένα εσείς που δεν ήρθατε να με δείτε. Ναι. Βάλτε μια νοτελεία να ακούσουμε τον... Ναι, πρέπει να το συνεχίσουμε. Ναι, 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 το συνεχίσουμε. Αυτό. Να ακούσουμε τον πρωτοπρεσβύτερο, τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, κύριε Φουντουλάκη. Να είστε καλά, είμαστε εδώ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Τα μονοπάτια της αλήθειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίδετε και εσείς μαρτυρία Χριστού και διαπορθμεύετε μέσα από αυτή την εκπομπή η πραγματική αλήθεια για την οποία ο κόσμος έχει πολύ ανάγκη να βιώσει αυτή την αλήθεια. Να είστε καλά, πατέρα Ανδρέα. Είμαστε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Βασίλη Ατζακλή. Είναι και την ευχή σας, πάτερ. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός Πυριακής Εκκλησίας. Ναι, ναι, κάνουμε αυτή την προσπάθεια, όπως είπατε και εσείς, να συνεχίσουμε να διαδώσουμε ιδέες. Δεν έχουμε καμία οικονομική απολαβή, απλά διαδίδουμε ιδέες, λέμε τις απόψεις, προβάλλουμε το θεολογικό μήνυμα και θα θέλαμε να ακούσουμε μέσα από τα όμορφα λόγια σας, πατέρα Ανδρέα, να μας πείτε προς τους φίλους που μας παρακολουθούν, τους αγαπητούς τηλεθεατές, το μήνυμα της Αναστάσεως. Αυτό αναλύουμε σήμερα εδώ με τον κύριο Ατζακλή, για την Ανάσταση του Θεάνθρωπου, για τον καθημερινό άνθρωπο. Υπάρχει σήμερα θλίψη, στεναχώρια, απογοήτευση. Η Ανάσταση, το Άγιο Φως, η Ανάσταση του Θεάνθρωπου, τι μπορεί να μας δώσει και την ελπίδα που μπορεί να δώσει για τον καθημερινό άνθρωπο. Η Ανάσταση του Θεανθρώπου, κύριε Φουντουλάκη, είναι η πηγή της ελπίδας και της χαράς. Ήταν η χαρά την οποία πρόσμενε η ανθρωπότητα ολόκληρη τόσα χρόνια και η γέννηση του Θεανθρώπου, ο Σταυρός, ο Θάνατος και η Ανάσταση αποτελούν την πηγή της χαράς. Ιδιαίτερα η Ανάσταση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ο Απόστολος Παύλος, ότι επληρώθησαν τα πάντα χαράς. Χαράς τα πάντα επλήρωτε της Αναστάσεως την πήραν η λιφώτα. Όπως λέγει ένας ψαλμός της Εκκλησίας μας. Αυτή τη χαρά την οποία φέρνει ο Αναστάς Κύριος είναι χαρά προσωπική για τον καθένα μας. Και ο καθένας μας θα πρέπει να επιδιώξει να συναντήσει τον Αναστημένο Χριστό. Άμα δεν τον συναντήσει, δεν θα ζήσει αυτή την πραγματική χαρά. Εκεί που πάει να ζήσει με ατομικότητα τη δική του χαρά, θα βιώσει την θλίψη και την απαγοήτευση. Για παράδειγμα, αύριο θα έχουμε την Κυριακή του Αντίπασχα ή του Θωμά. Ναι. Ο Απόστολος αυτός προσπάθησε να πλησιάσει τον Αναστάντα Κύριο με το δικό του τρόπο. Ναι. Απομονωμένος από την κοινότητα των άλλων Αποστόλων. Έφυγε από το Υπερόν. Ο Κύριος εμφανίζεται στην ομάδα των 11 μαθητών, 10 μαθητών, απόντος του Θωμά, γιατί αυτός εκείνη τη στιγμή με τη δική του αμφιβολία και δυσπιστία δεν ήταν άπιστος, αλλά είχε αυτές τις προσωπικές μέσα του αμφιβολίες και αναζητήσεις και θεωρούσε ότι τα πάντα θα ήταν θέμα λογικής και θα τα εξήταζε μόνος του και θα ζούσε αυτό το μέγεθος της χαράς. Ερχόμενος όμως και βλέποντας την χαρά των υπολείπων Αποστόλων ότι εωράκαση των Κύριων, εμφανίζεται ο Αναστάς Κύριος και γέμισε και η δική του χαρδιά και από εκείνη τη στιγμή δεν είναι μόνο δύσπιστος αλλά εμπιστός και κήρυκας της αλήθειας, έφτασε μέχρι την Ινδία να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Επομένως, η Ανάσταση του Θεανθρώπου είναι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η πίστηση μόνο. Αν δεν υπήρχε η Ανάσταση για να φέρει αυτό το μήνυμα της χαράς στην ανθρωπότητα, η οποία ανθρωπότητα, ύστερα από το δικό της σταυρό, αυτό το μήνυμα φέρνει ότι εμείς σαν άνθρωποι διερχόμαστε το δικό μας πάθος. Και άμα εμείς
δεν σταυρωθούμε οι ίδιοι και δεν ζήσουμε το πάθος. Σταυρώσαντε στα πάθη και τις επιθυμίες, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα νιώσουμε τη χαρά της Αναστάσεως. Γι' αυτό και το πρώτο τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος μας λέγει «Και καθαρμένες διανοίες συμπορευτόμενα αυτό και συσταυρωθώμε». Άρα, το υποτίθεται πρώτα η σταύρωση του Βέβαια. Παλιού εαυτού, να φύγει Βέβαια, από είναι πάνω πολύ μας ο άνθρωπος των παθών, ο άνθρωπος των επιθυμιών, έτσι ώστε να ζήσει αυτή τη χαρά της Αναστάσεως. Έτσι. Να είστε καλά, πατέρα Ανδρέα, θα το δει η ευκαιρία να ειδωθούμε, να τα πούμε και να έρθει και από το στούντιο εδώ να μας πει τις ιδέες σας, γιατί προσπαθούμε να υπάρξει μια αλληλοϋποστήριξη, να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Πείτε μια τελευταία ευχή προς τους φίλους, τηλεθεατές και θα ξαναεπικοινωνήσουμε στην πορεία των εκπομπών να έρθει και από κοντά. Ναι. Θα ήθελα να στείλω το μήνυμα το οποίο στέλνει η πράξη αυτή που παίρνουμε, το Άγιο Φως από το χέρι του ιερέα όταν λέγει «Δεύτε λάβετε το φως». Αυτό έχει ένα μεγάλο συμβολισμό. Αυτό το φως θα πρέπει να το πάμε εμείς στα σπίτια μας ή να το μεταγγίσουμε και σε άλλα σκοτεινά σημεία τα οποία άλλοι άνθρωποι θα ήθελαν να ανάψουν τη δική των λαμπάδα και είναι σβηστή. Να την ανάψουμε εμείς με τη δική μας χαρά και με τη δική μας ελπίδα. Μπορεί να είναι άνθρωποι που να έχουν ορισμένες αμφιβολίες. Είναι πίστη και βλέποντας εμάς το δικό μας παράδειγμα, το οποίο θα είμαστε εμείς φωτεινοί, φωτισμένοι από τη χάρη του Αναστάντος Κυρίου, να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και εκείνους έτσι να ακουμπήσουν για πάντα κοντά στο Χριστό. Αυτό θέλει, αυτό το μήνυμα στέλνει η Ανάσταση του Χριστού. Να είμαστε μαζί με τον Αναστημένο Χριστό. Όχι αυτή τη βραδύτητα που είχαν οι μαθητές όταν αναστήθηκε ο Κύριος, για τους οποίους είπε «Ω ανόητη και βραδύ στην καρδία». Η Ανάσταση του Θεανθρώπου ύστερα από 2013 χρόνια το υποθέτει εγρήγορση από εμάς. Αυτό λέγαμε, βέβαια, σημαντικό αυτό που λέγαμε. Είναι έτοιμο το πνευματικό πεδίο να κινηθεί αυτό λέγαμε πνευματικά έγραφες του άνθρωπος και να τα κατακτήσει. Βεβαίως, πατέρα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε την ευχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα στον κύριο Αρτζακλή. Να είστε την καλά. Ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εύχεστε υπέρ μου. Κι εγώ. Ναι, κύριε Αρτζακλή, σας ακούμε. Λοιπόν, ναι. Έχουμε και δύο ερωτήσεις, μην το ξεχάσουμε. Ναι, ναι. Για τον Μέγα Κωνσταντίνο, αν ήταν Έλληνας, και για τη Σοφία. Μας έχουν τρελάνει με τη Σοφία και την Ταξιτζή. Τι να κάνουμε τώρα. Όσοι την έχουν ακούσει στην ιστορία, θα την ακούσουν άλλη μια φορά. Ναι, κύριε Αρτζακλή, σας ακούμε. Ναι, προχωράμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εκείνο το κομματάκι που λέγαμε. Ο Χριστός εμφανίστηκε λοιπόν στους Εμαούς και τους έκοψε το ψωμί. Όταν τους έκοψε το ψωμί, είδαν τα χέρια του να κόβει το ψωμί και κατάλαβαν ότι είναι ο ίδιος. Ναι. Και εκείνη τη στιγμή ο Χριστός εξαφανίστηκε από μπροστά τους. Πώς έφυγε αυτό το σώμα από μπροστά τους και εξαφανίστηκε. Και λένε, όταν μας μίλαγε, δεν γεγότανε μέσα η καρδιά μας ή κάτι αισθανόμαστε, κάτι το υπέροχο, καταπληκτικό. Πώς δεν καταλάβαμε ότι ήταν ο Κύριος, λέγανε αυτοί. Ναι, ναι. Τους κρατούσε όμως μέχρι εκεί για να καταλάβουν. Ότι κοίταξε να δεις, δεν είναι μόνο να με δεις εμένα, είναι να έχεις κάνει και μια προεργασία. Αυτό που είπε και ο αγαπητός μου Σεράφης, ο πατήρ Ανδρέας, ότι πρέπει να έχεις κάνει μια προεργασία, να έχεις καθαρίσει τον εαυτό σου για να δεχτείς κάτι το πολύτιμο μέσα σου, έτσι δεν είναι. Όπως κάνουμε ένα γάμο ή μια βάφτιση, πλενόμαστε, ξέρω εγώ, διορθωνόμαστε, κάνουμε κάτι, κοινωνάμε, εν πάση περιπτώσει κάτι κάνουμε που δεν κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή για να δώσουμε και στο μυστήριο αυτό. Μία έγκλη, μία αυτή λοιπόν. Ναι. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός αναστημένος δεν ανέστησε μόνο τον εαυτό του, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, αλλά ανέστησε και κάποιους Αγίους εκεί στην Ιερουσαλήμ. Και οι Άγιοι αυτοί βγήκαν από το μνήμα και είπαν ότι συναντήσαν τον Χριστό. Ότι είδαν τον Χριστό. Πού τον είδανε? Στον Άδη. Όταν κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη. Η κάθοδος του Χριστού στον Άδη είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Δεν είναι παραμύθι, δεν είναι ψέμα. Ο Κύριος κατέβηκε στον Άδη και μίλησε στα ενσκότη πνεύματα, στους ανθρώπους δηλαδή, οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι από τον Σατανά. Και όσοι τον εδέχτησαν, όπως επάνω στη γη, τους πήρε μαζί του και τους έκανε φως εκ φωτός, όπως λέει και κάποιος πατέρας της Εκκλησίας. Τώρα, το σχέδιο του Θεού, αν το δούμε από ψηλά, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, αμέσως έβαλε σχέδιο ο Θεός για να ξανανεύει η ανθρωπότητα μέσω του Ιησού Χριστού, όπως είπαμε. Και γι' αυτό έκανε και την υπακοή ο Χριστός μέχρι θανάτου. Ναι. Διότι το πρόγραμμα του Χριστού, του Θεού ήταν να
πεθάνει το σώμα της αμαρτίας για να γεννηθεί το νέο σώμα της αναμαρτησίας στον άνθρωπο. Διότι ο Χριστός, μην ξεχνάμε ότι ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έτσι τώρα, για να μην μπερδεύουμε πολύ τα πράγματα, θα σας πω και θα κατακλείσω αυτό το σημείο, λέγοντας το εξής, ότι ο Χριστός, εφόσον είναι στο θρόνο του Θεού τώρα, έχουμε και εμείς εκεί πέρα να εισπράξουμε κάτι. Έχουμε και εμείς μετοχές. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε συμμέτοχοι του Χριστού, διότι είμαστε και εμείς άνθρωποι. Ναι. Ένας άνθρωπος, Θεός μεν από τη μία μεριά και άνθρωπος όμως από την άλλη. Άρα, ο Θεός είναι καθισμένος στο θρόνο του, ο Χριστός, Θεός, ο Υιός του Θεού είναι καθισμένος, αλλά είναι και ο Χριστός καθισμένος ως άνθρωπος εκεί μαζί του. Δηλαδή, στο ίδιο πρόσωπο συναντάμε το Θεάνθρωπο και το Θεό και τον άνθρωπο. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή όχι ο Θεός, ο οποίος είναι τέλειος και μπορεί να κάθεται στον θρόνο άνετα, αλλά πώς έφτασε και ο άνθρωπος εκεί πέρα στο Θεό. Πώς έφτασε στον θρόνο του Θεού ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο άνθρωπος. Η θέωση δηλαδή του ανθρώπου έχει προαλιανθεί το έδαφος από τον Χριστό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα εμείς άλλα πράγματα. Το μόνο που είναι να πιστέψουμε στον Χριστό και να εφαρμόζουμε τους λόγους του Χριστού το κατά δύναμη και να ζητήσουμε και το έλεος του Χριστού στο τέλος της ζωής μας και θα είμαστε κοντά στον Χριστό. Βεβαίως. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα. Η μεγάλη παρηγοριά των χριστιανών και αυτή είναι η μεγάλη πηγή της χαράς κάθε χριστιανού ο οποίος πιστεύει. Πιστεύουμε ότι μετά το θάνατο, μετά αυτή τη ζωή που θα λήξει εδώ, θα πάμε κοντά στον Χριστό. Βεβαίως. Αυτό είναι που αγαπάμε. Διότι τα όμοια πάνε στα όμοια. Το λέει εξάλλου, πριν προχωρήσετε και επειδή την ιστορία της Σοφίας, γιατί θα πούμε και δύο λόγια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά επειδή την άλλη εβδομάδα είμαστε κοντά και στη γιορτή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όχι, επειδή είναι σαν ερώτηση, θα εξαπλωθούν. Ένα ελάχιστο πράγμα. Ναι, βεβαίως. Μισό λεπτό πριν προχωρήσουμε. Θα αφιερώσουμε πολύ ώρα. Ναι, βεβαίως. Πριν πούμε την ερώτηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όλα αυτά σε μισό λεπτό, απλά θέλω να υπενθυμίσω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι η εκπομπή αυτή είναι καινούρια. Μιλάμε σήμερα για την αναζήτηση του ανθρώπου, η αναζήτηση του Θεού μέσα από τον άνθρωπο. Είπαμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για όσους άνοιξαν τώρα τους δέχτες τους. Μιλήσαμε για την Ανάσταση, είπε και ο κ. Τσακλής, είπα και εγώ ότι ο κενός τάφος, οι εμφανίσεις του Αναστάντος Κυρίου στη μητέρα τους, στις μυροφόρες, στη Μαρία τη Μαγδαληνή, στον Απόστολο Πέτρο, στον Λουκά, στον Κλεόπα, στο Υπερό, στους 500 ανθρώπους εκτός από το δικό του περιβάλλον, όπως μας λέει στην Προς Κορινθίους, στον αδερφό Ιάκωβο, σε όλους τους μαθητές του, στο όλο των Ελαιών, και τέλος θα λέγαμε στο διώχτη των χριστιανών, που αρχικά ήταν ο Σαύλος και πάνω ο Σαύλος. Πάνω από 5.000 τον είδα. Ναι. Πάνω από 5.000. Και έχουμε πολλά λοιπόν αποδεικτικά στοιχεία, γιατί μας ρωτάνε κάποιοι φίλοι τώρα για τις αποδείξεις περί Αναστάσεως. Τα είπαμε κατά διάρκεια της εκπομπής. Τα ανακεφαλαιώ λίγο, τα συμπυκνώνω ουσιαστικά εγώ. Και σήμερα, επειδή είμαστε σε μια. Είμαστε μετά το Πάσχα, η εκπομπή στα μονοπάτια της αλήθειας, θέλοντας να επιβραβεύσει τους φίλους που παρακολουθούν ανελιπώς αυτές τις εκπομπές. Για όσους δεν την έχουν ξαναπαρακολουθήσει, μπορείτε τώρα να ρωτήσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο για όλα τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Τα βλέπουμε τώρα τα βιβλία τα οποία εγώ είναι ο μόχθος, ο πνευματικός μόχθος όλων αυτών των ετών. Είναι η ουσία και τα αναστασία της ψυχής και όλα τα άλλα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει. Και επίσης μπορείτε να κερδίσετε δωρεάν βιβλία. Δωρεάν βιβλία, εικόνες. DVD από τον κύριο Ατσακλή, κερδίζετε δωρεάν βιβλία. DVD από τον κύριο Ατσακλή, δικά του βιβλία τα προσφέρει, τα δίνει δώρο στους φίλους της εκπομπής. Μπορείτε να προβάλλετε το έργο σας, αυτά που είδαμε και νωρίτερα. Είναι η ουσία και η θανασία της ψυχής. Προβάλλετε το έργο σας, αυτό που θέλετε να διαδοθεί. Εμείς είμαστε κοντά στους ανθρώπους που έχουν κάτι σοβαρό να επιτελέσουν, κάτι να μας δείξουν ουσιαστικά. Γιατί εγώ μέσα από όλα αυτά τα χρόνια της διαχρονικής μου διατριβής μιλάω για φιλοσοφία, μιλάω για θεολογία. Μπορώ να γνωρίζω τους δύο αυτούς κόσμους ουσιαστικά. Γιατί έχουμε προφητείες του Πλάτωνα που έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και θα ξαναπούμε, που μιλάει για την ανάσταση του Χριστού, για τη Σταύρωση, ναι, για όλα αυτά. Για τον Σοκράτη, όλα αυτά παρουσιάζω σε όλα μου τα βιβλία, σε όλες αυτές τις εκπομπές και μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο για το δώρα, για ό,τι σας προσφέρουμε. Έχουμε δύο ερωτήσεις και ναι, παρακλήσεις. Σας ακούμε και Ατζακλή, ναι. Δύο άνθρωποι και ένας δικός μου στο δρόμο που με σταμάτησε. Ναι, μου τι σας είπε. Τι είναι αυτή η ιστορία με τη Σοφία, λέει, που την είδε η γυναίκα μου. Α, που την είχατε ξαναβεί, ναι. Και λέω, την έχω πει δύο φορές στην τηλεόραση, ναι, να την πω και τρίτη, ρε παιδιά. Εντάξει, θα την πούμε και τρίτη φορά, τι να κάνουμε. Εκείνοι που την έχουν ακούσει, ας την ξανακούσουν άλλη μια φορά, τι να κάνουμε. Και με ρωτήσανε επίσης, ναι, σήμερα, στείλανε σήμερα εδώ, αν ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν Έλληνας. Ναι. Να πούμε μόνο δύο λόγια. Ναι, ναι, σας ακούμε, κύριε Τζακλή. Ναι, πριν πω τη ιστορία της Σοφίας, θα δείξουμε αυτό το μονόγραμμα, το οποίο είναι το χ-ρο. Ναι. Αν μπορεί ο σκηνοθέτης μας, ο αγαπητός μας Κωνσταντίνος, να κοιτάξει αυτό εδώ να πέρα. Εστιάσει, λες, να εστιάσει, σε αυτό που κρατάτε. Να. Είναι το κλασικό μονόγραμμα αυτό, το οποίο, έτσι,
Αυτό το κλασικό μονόγραμμα. Θα το δείξουμε σε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι να ετοιμαστεί η κάμερα, ναι, λοιπόν, δείξτε το λίγο. Ωραία, 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 ωραία. Να το δούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι το μονόγραμμα αυτό, το ναι. χείρο, είναι γραμμένο στα ελληνικά. Το χείρο, αυτό εδώ πέρα. Ναι. Τι είναι, ο Χριστός. Χείρο. Αυτό έβαλε πάνω στις ασπίδες των και στα. Πώς τα λένε αυτά, τα πανό, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Κάπως έχουν ένα ειδικό όνομα τα πανό αυτά, Γιώργο, με το ξύλο που με είναι. Με το ξύλο, με το, ναι. Λέτε τις πανοπλίες. Ναι, τους κοντούς. Ναι, ναι, ναι. Που έχουν ένα πάνω, ένα τετράγωνο. Τα έβαλε μπροστά, λοιπόν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό έχει γραφτεί στα ελληνικά. Ναι. Επομένως, αν ο Θεός του Μέγα Κωνσταντίνου το έγραψε στα ελληνικά αυτό το πράγμα, είναι προφανές ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος μίλαγε και χρησιμοποιούσε την ελληνική γλώσσα. Γλώσσα. Έτσι. Τώρα, ο Μέγας Κωνσταντίνος ξέρουμε ότι είχε μητέρα την Αγία Ελένη, η οποία ήταν Ελληνίδα. Άρα λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν χρησιμοποιούσε τα λατινικά. Διότι ναι, αν ήταν λατινικά, θα του έβαζε το χειρό, το, συγγνώμη, το CR, Κρίστο που γράφει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, να δείξουμε και αυτό. Αν δεν ταλαιπωρώ εδώ τον κόσμο. Ναι, ναι. Να δείξουμε και αυτό. Λοιπόν, δείξτε, ναι. Θα έβαζε αυτό αν ήταν Λατίνος. Έτσι, που σημαίνει Κρίστο, Κρίστο. Αλλά έδειξε αυτό που είναι στα ελληνικά, Ιησούς Χριστός. Στα ελληνικά, ναι. Πάει αυτό. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στη Σοφία και να μας μείνει και λίγο χρόνο μετά. Ναι. Η Σοφία. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκείνοι που την άκουσαν την ιστορία, ας κάνουν λίγο υπομονή. Πείτε πού μπορεί να τη βρει κάποιος στο ίντερνετ. Α, είναι ο πατέρας Νίκων. Ναι, γιατί μας ρωτάνε πολλοί φίλοι και είναι ναι. κατακλείστε. Αν δεν υπήρχε ο πατέρας Νίκων, εγώ, αν δεν υπήρχε η σφραγίδα του πατήρ Νίκωνα από το Άγιον Όρος, ανθρώπου Αγίου, έτσι, σύγχρονος Άγιος, ας πούμε, σαν τον πατέρα Παΐσιο και σαν και αυτούς. Δεν είναι έτσι κάτω τώρα, ας πούμε, υποστάθμιος. Ο άνθρωπος αυτός συμβουλεύει, πάει, τον εφωνάζει και κάνει διαλέξει όλη την Ελλάδα, όπως ξέρετε, κύριε Φουτουλάκη. Ναι. Λοιπόν, με το κύρος αυτό, το ότι αυτός ξέρει, ίσως έχει γνωρίσει τα πρόσωπα, για να τη λέει την ιστορία, διότι δεν είναι αφελής αυτή να του πει κάτι ναι. να την επαναλαμβάνει. Έχει γνωρίσει κάποιον από τους τρεις. Ναι, ναι. Ή τον ταξιτζή, ή τη μητέρα, ή τον πατέρα της Σοφίας, μπορεί να τους έχει γνωρίσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Σοφία, η ιστορία της Σοφίας. Έχει ως εξής. Ένας ταξιτζής παίρνει μια κοπέλα από το αεροδρόμιο για να την πάει στην Καλλιθέα. Ναι, ναι. Λέει, η κοπέλα θα πάμε στην Καλλιθέα. Πολύ ωραία. Στη διάρκεια της διαδρομής αυτής συζητήσανε διάφορα πράγματα. Όσοι συνήθως στο ταξί κάτι λέμε, δεν καθόμαστε μουγκοί εκεί πέρα, ας πούμε, με τον ταξιτζή και κάτι λέμε. Οι ταξιτζίδες λέει ότι είναι, έχουν ακούσει ιστορίες και είναι πιο μπασμένοι πιο πολύ στα κοινωνικά θέματα ναι, από όλο τον κόσμο. Ακούνε εκεί. Ακούνε ό,τι, συνέχεια ιστορίες. Ναι, ιστορίες, ναι, συνέχεια. Λοιπόν, και είπε ότι το όνομά της είναι Σοφία, ότι μένει στην Καλλιθέα, ότι έχει ένα πατέρα και μητέρα, ότι ο πατέρας της κλπ. Έχει κάτι κτήματα στη Ζάκερθο και νοικιαζόμενα δωμάτια κλπ. Τα είπαν όλα αυτά, είπε και τα ξέρει δικά του κλπ. Φτάσανε. Έβγαλε η κοπέλα να πληρώσει, κοιτάει και είχε μόνο 30 ευρώ. Έπρεπε να δώσει 45 ευρώ. Ναι. Μη στεναχωριέσαι, λέει ο καθηγητής, ξανέβησε πάνω και αν μου τα φέρει. Ναι, ναι, η κοπέλα θα ανέβω πάνω και θα τα φέρω. Στο δεύτερο όροφο λέγομαι έτσι. Και φεύγει. Περνάνε 5 λεπτά, 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Ο ταξιτζής θυμώνει. Ναι. Σου λέει γιατί αυτή δεν κατέβηκε να μου φέρει τα λεφτά. Έχασα εγώ 15 ευρώ, είναι για μένα πολλά λεφτά, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν είναι μισό μεροκάματο, ένα τρίτο του μεροκάματου είναι. Γιατί να τα χάσω τα λεφτά. Ανεβαίνει πάνω λοιπόν στο δεύτερο όροφο, χτυπάει το κουδούνι της πόρτας αυτής και βγαίνει μια ηλοκυμένη γυναίκα. Λέει χαίρετε. Λέει χαίρετε αυτή, ποιος είστε. Λέει ποιος είμαι. Είμαι ο ταξιτζής που περιμένω τη Σοφία από κάτω, ένα τέταρτο κυρία μου λέει. Έχω κι εγώ δουλειά, έχω σπίτι, έχω αυτά. Λέει, τι περιμένετε, τη Σοφία. Ναι, τη Σοφία λέει, την έφερα από το αεροδρόμιο. Κάνει η γυναίκα, ω Θεέ μου, κάνει έτσι, πιάνει το κεφάλι, αρχίζει και κλαίει και μπαίνει μέσα στο σπίτι τρέχοντας. Βγαίνει ο σύζυγός της στην πόρτα. Λέει, κύριε, τι θέλετε, τι είπατε στη σύζυγό μου και την αναστατώσατε, τι θέλετε, γιατί είστε εσείς εδώ. Λέει, γιατί είμαι εγώ εδώ. Έχω το ταξί από κάτω και περιμένω τη Σοφία να μου φέρει τα 15 ευρώ για να φύγω. Μου έδωσε 30 και μου χρωστά 15 ευρώ. Ρε παιδάκι μου, του λέει αυτός ο άνθρωπος. Έλα εδώ μια στιγμή. Μπες μέσα, του λέει στο χώρο, από το χώρο. Του λέει αυτή είναι η Σοφία. Και του έδειξε μια φωτογραφία της Σοφίας. Ναι. Του λέει η Σοφία έχει πεθάνει εδώ και ένα χρόνο. Και σε τρεις μέρες έχουμε το μνημόσυνό της. Αυτός, μην πιστεύοντας τα λόγια του πατέρα, μην σου λέει πώς, αφού εγώ την είδα τώρα και σε έφερα εδώ, ναι, τι μου λένε, ναι, τι ναι, μου λέει ναι, τώρα, ναι, αυτός, ναι. Τρελά πράγματα, ας πούμε. Μπαίνει μέσα στο σπίτι και αρχίζει και φωνάζει. Σοφία, ανοίγει πόρτες. Ανοίγει την κρεβατοκάμαρα, ανοίγει το μπάνιο. Εδώ. Τίποτα. Σοφία, άφατη, καμία Σοφία. Βλέπει και τους γέρους, τους γονείς, να κλαίνε στον καναπέ και να σπαράζουν, να σφαδάζουν από το κλάμα. Και σου λέει: δεν μπορεί να σκηνοθεσεί αυτό το πράγμα. Κάθεται και αυτός εκεί και του λέει: πού είναι, παιδιά, λέει, τι να σας πω, λέει. Είναι δυνατόν, εγώ έφερα τη Σοφία, να σας περιγράψω, λέει τη Σοφία.
Λέει, για περιγράψε μας τη Σοφία. Λέει, η Σοφία ήταν μετρίου αναστήματος, είχε κοντά μαλλιά, προς το κόκκινο έτσι λίγο, βαμμένα, δεν ξέρω πώς, κοκκινομάλα, και γκρίζα, γκριζοπράσινα μάτια με γυαλιά. Είχε τακουνάκι μικρό και μπες στα γέρ. Λέει, μάνα, ακριβώς αυτή είναι η Σοφία, του λέει. Ε, πέστε μου, λέει, τώρα εγώ που την έφερα από το αεροδρόμιο, λέει, πέστε μου εσείς πώς δεν υπάρχει η Σοφία. Ναι. Και τελικά πίστηκε βέβαια ότι ήταν πεθαμένη η Σοφία και την είχε στείλει ο Θεός, ας πούμε. Ίσως, λέω εγώ, κύριε Φουντουλάκη, και το είπαμε και την άλλη φορά, για να μην αφήσουμε έτσι τελείως φλούτο θέμα, κάποιος από τους τρεις δεν πίστευε σε ανάσταση νεκρών. Δεν πίστευε σε ανάσταση νεκρών. Δηλαδή, ναι, δεν πίστευε ότι υπάρχει μετά, χάνοντας ζωή. Αυτό που λέει και σου, ότι πίστευε. Στέλνει ο Θεός. Ναι, ναι. Μιλάει για την ανάσταση των νεκρών. Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε. Πώς τα καταφέραμε. Ναι, ευνά η ώρα. Παράλληλα, ακούμε και τον Χριστό Ανέστη να μας βάλει ο αγαπητός σκηνοθέτης. Γιατί κλείνουμε. Πείτε μας κάποιες τελευταίες σκέψεις για να κλείσουμε, για Τζακλή, για την ανάσταση του Θεού. Η Ελλάδα είναι εκείνη που αγάπησε τον Χριστό. Όταν πήγαν οι Έλληνες στον Χριστό, ο Χριστός είπε: έφτασε η ώρα να δοξαστώ. Μας χειροτώνησε μετά το Ισραήλ τον αγαπημένο του λαό. Διότι αφού ο Ισραήλ αρνήθηκε τον Χριστό, και μόνο λίγοι Ισραηλίτες, αλλά οι Ισραηλίτες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα επανέλθουν στον χριστιανισμό κατά τα τέλη του χρόνου. Δηλαδή, λίγο πριν την μεθεθέρα παρουσία, οι Ισραηλίτες θα καταλάβουν το λάθος και θα επανέλθουν. Ωστόσο, εμείς οι Έλληνες είμαστε εκείνοι που χειροτονηθήκαμε από τον ίδιο τον Χριστό και διαδώσαμε τον χριστιανισμό. Δεν τον διέδωσαν οι Εβραίοι τον χριστιανισμό, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Εγγλέζοι, κανένα. Τον διαδώσαμε εμείς. Να είστε καλά. Και οι λαοί, οι οποίοι είναι πραγματικά ευγνώμονες λαοί, όπως είναι οι Ρώσοι και οι Σέρβοι, μας τρέφουνε απεριόριστο σεβασμό και ευγνωμοσύνη για αυτό το πράγμα. Θα σας πω την άλλη φορά. Βεβαίως. Για τον Ιβάν τον Τρομερό, όταν ήθελε να κάνει θρησκεία στη Ρωσία. Βέβαια. Τι ναι, αντιπροσωπεία ζήτησε να έρθουν. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πριν κλείσουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, βλέπετε και τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που μιλάνε για την φιλοσοφία και την θεολογία, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για την έννοια του χρόνου. Σήμερα σας κάνουμε ειδικές τιμές σε όλα αυτά τα βιβλία. Και άλλα βιβλία και άλλα δώρα. Φύσικες σιωπή στον Νεοπλατωνισμό. Το επόμενο βιβλίο μιλάει για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατερική θεολογία. Και κλείνοντας, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Όλα αυτά τα βιβλία που μιλούν για τους δύο αυτούς κόσμους που εδώ σταθερά κάθε Παρασκευή παρουσιάζουμε. Τα αναλύω σε πολύ απλή κατανοητή γλώσσα για όλους τους φίλους, σε τιμές κόστους. Ο κύριος Ατζακλής κάνει τις δικές του ειδικές τιμές. Μιλήσαμε για την Ανάσταση του Θεάνθρωπου, μέσα από το σύμβολο της πίστεως, η προσδοκία της Αναστάσεως των νεκρών, αυτό που όλοι ελπίζουμε, αγαπητοί φίλοι. Και συνεχίζεται η επικοινωνία που έχουμε μαζί σας. Στο τηλέφωνο αυτό που βλέπετε, δεν θα χαθούμε. Συνεχίζετε, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Όποιος επιτιμεί να αφήσει τα στοιχεία του, μπορεί να το κάνει τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τους τελεστές αυτής της εκπομπής που δίνουν τα πάντα για σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε. Στην επόμενη εκπομπή θα πούμε περισσότερο.